Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα PowerCastRSP εδώ με σχόλια αυτή τη φορά για τις μεταγραφές των Ζωάου Καρβάλιο και την B.K. Ita στον Ολυμπιακό. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα αθλητικά, είτε με τη μουσική, τις ιστορίες, την αστρονομία, τα καυτά βιντεάκια κλπ, μπορείτε φυσικά να κάνετε εγγραφή like, κοινοποίηση, σχόλιο, αλλά και το καμπανάκι να μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον κάνετε την εγγραφή με τον καλό, έτσι ώστε να λαμβάνετε έτσι, ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια, που είναι, θα είναι μάλιστα και πάρα, μα πάρα πολλά και φρέσκα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Πάμε κατευθείαν στο ζουμί, λοιπόν. Ο ποδοσφαιριστής, καταρχάς, ο Ζωάο Καρβάλιο, εντάξει, είχε ακουστεί και πριν από 1,5 χρόνο, αγωνιζόταν στη Nottingham Forest, στη Championship τη Αγγλία, τη Β' Αγγλία δηλαδή. Εντάξει, υπήρξε μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην πολύτρια εταιρεία, δηλαδή την Άννα Forest. Οι δύο ιδιοκτήτε προφανώ θα έτσι κονταρίστηκαν ω προ το αν θα ήταν εφικτό το να γίνει μεταγραφή ή όχι. Τελικά όμω όλα πήγαν καλά για τον Ολυμπιακό και ήρθε ο παίχτη. Εντάξει, προφανώ και αστείευομαι. Μαρινάκη ιδιοκτήτη εδώ, στον Ολυμπιακό, Μαρινάκης είναι και στη Nottingham Forest. Ρεκόρ, μάλιστα, αγορά για τη Nottingham Forest στην Αγγλία. 15 εκατομμύρια ευρώ αγορά. Δεν επέξε γέλασε. Σήμερα το πιστέψανε. Μέσω των ατζέντιδων με του οποίου έχει κάνει εκεί δίκτυο, έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνία ο Μαρινάκη. Παρεδώσε. Μέντε κτλ. Αυτοί είναι που τα μαγειρεύουν αυτά. Και με τη Walls εκεί έχουν το δικό του εκεί κύκλωμα. Δεν ήταν θετικό στον να έρθει στην Ελλάδα. Δεν γούσταρε, από ό,τι μου έχουν πει. Τελικά όμω πίστηκε, γιατί έφτασε σε σημείο να παίζει μόνο παιχνίδια που μετριούνται στα δάχτυλα του ενό χεριού για φέτο. Ενό με δύο χεριού, χεριών, α πούμε. Και σου λέει, κάτσε να πάω να παίξω στον Ολυμπιακό, που ίσω εκεί να πετύχω, διότι είναι και διαφορετικό το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο σκληρό και τόσο physical, με φυσική κατάσταση και τέτοια όπω είναι τη Championship. Βέβαια, το ποδόσφαιρο παγκοσμίω αλλάζει και έχει ήδη αλλάξει από τότε που το θυμόμαστε από παλιά. Είναι πιο πολύ για δύναμη, για τοχές και όχι τόσο πολύ για τέχνη, την οποία τέχνη έχει ο Ζώο Καρβάλιο. Ο Ζώο Καρβάλιο είναι τεχνηταρά, είναι ζογκλέρ, είναι φαντεζή παίχτη, δαντελένιο. Και δεν μαρκάρει, έτσι. Που στη σύγχρονη μπάλα Άμα δεν μαρκάρει, είσαι τυτίκα, πώ το λένε, δεν πα μπροστά. Μεγάλε ομάδε έτσι πετυχαίνουνε. Πώ απαιτεί αλλιώ, Άμα δεν μαρκάρει, να πιέσει τον αντίπαλο ψηλά, να τον αναγκάσει να κάνει το λάθο, να τον χτυπήσει. Τέλο πάντων, έχει ύψο 1,72, δηλαδή ισοϊψή με τον ε, Μαμαντού Κανέ, ο οποίο αποκτήθηκε και αυτό και έρχεται τώρα. Κυριό δεκάρι θα τον έλεγα εγώ από τα παιχνίδια που τον είδα να παίζει. Είχα το χρόνο τώρα λόγω κακοκαιρία στην Αθήνα να το κάνω αυτό. Μ' άρεσε αυτό που είδα. Γενικά μου άρεσε το ότι πασάρει πολύ ωραία. Κοντρολάρι. Πολύ γλύκα. Πολύ γλύκα με την μπάλα στα πόδια. Σκέτη γλύκα. Και αντιβαλμπουενά. Μπορεί να σου βγει εφόσον συνηθίσει εδώ πέρα και σου παίξει ωραία. Μπορεί να σου κάνει τα ίδια με την Αγγλία και να μην σου βγει. Ε, μετά πάει η καριέρα του. Στράφει. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν πέτυχε σε άλλε ομάδε πριν, α πούμε, στην Αλμερία που είχε παίξει. Ξέρω εγώ τι. σω να είναι θέμα χαρακτήρα, δεν ξέρω. Πάντω έχει μιλήσει ήδη με τον Πέντρο Μαρτίν και τα έχουν βρει μια χαρά. Είναι και εύκολο άνθρωπο ο Μαρτίν, καλό άνθρωπο, συνεννοήσιμο τα πάντα. Είναι τρομερό χαρακτήρα, οπότε γιατί να μην τα βρει μαζί του, αλλή μόνο. Εδώ τα βρίσκει με το Σεμέντο. <laughs> Πολύ ξέρουμε ότι το Σεμέντο δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Αλλά εντάξει, και οι συμπέχτε του μια χαρά, εντάξει. Τέλο πάντων. Εκτό ποδοσφαίρου, εκτό ομάδων, είναι η φάση του εκείνου. Εν πάση περιπτώσει, σε άλλη εκπομπή μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτόν. Τώρα, όσον αφορά τον Καρβάλιο, να προσθέσω και το γεγονό ότι μπορεί να σου παίξει και λίγο χτάρι, αν και ξαναλέω, δεν θα σου μαρκάρει, αλλά και εξτρέμ, όπου στα εξτρέμ πάλι, πάλι το ξαναλέω ότι μπορεί να σου βγει Βαλμποενά, όπω και ο Βαλμποενά, δηλαδή σου παίζει άκρα εξτρεμ. Για να σου βγάλει τη σέντρα την ακριβία που χρειάζεσαι. Να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα που μαζεύονται όλοι πίσω εδώ στην Ελλάδα. Ειδικά όταν παίζουμε στο Καραϊσκάκι. 24 ετών λοιπόν, άψογη ηλικία, τέλεια ηλικία. Έτσι για το ποδόσφαιρο, δεν το συζητάμε, για τον αθλητισμό. Γεννημένο 9 Μαρτίου του 97, από ό,τι θυμάμαι. Το είχα δει αυτό online. Εκτός από την Αλμερία είχε κάνει και στη Βιτόρια σε Τουμπάλ, στην ναι, Πορτογαλία. Στη Μπενφίκα δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Κάτω των 15, κάτω των 17, κάτω των 19, τέτοια πράγματα. Στην Αντρών δηλαδή τίποτα. Κι όμως είχε δείξει κάποια στοιχεία, τον θεωρούσανε ταλέντο. Τώρα από ό,τι φαίνεται χαμένο ταλέντο από ό,τι λένε οι Πορτογάλοι. Βέβαια, οι προπονητέ του λένε τα καλύτερα, φυσικά, ο συνήθω. Τον έδωσε λοιπόν η Nottingham Forest, δανεικό στην Αλμερία, που παίζει στην Ισπανία και σου λέει εκεί μπορεί να σου κάνει πιο πολλά πράγματα γιατί είναι πιο τεχνικό το ποδόσφαιρο, πιο ανάλαφρο, δεν είναι τόσο πολύ ε, δυνατό σώμα με σώμα και αυτά που εκεί χάνει λάδια ο Ζαοκαρβάλι, δεν το έχει, δεν μπορεί. Πώς το λένε, είναι φτερό. Τι ατζαρτζάρι, γελάνε και οι πέτρε. Είναι δηλαδή ένα Έλληνα φορτούνη αντίστοιχο, δηλαδή Πορτογάλο φορτούνη αυτό. Όπω είναι Έλληνα ο φορτούνη, α πούμε, ο αντίστοιχο είναι εκεί πέρα αυτό. Τέτοιου τύπου παίχτη, τέτοιο στυλ. Και ο φορτούνη. Δεκάρι είναι κανονικά. Βέβαια τα δεκάρια, ξαναλέω, έχουν χαθεί στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει δεκάρι πια. Δεν υπάρχει ο μάγκα, ο. Ξέρω Μαραντόνα, αυτά ο οποίο θα πάρει την μπάλα, θα οργανώσει, θα κάνει. Όχι, τώρα είναι άλλη φάση. 4-3-3 και 4-2-3-1, και άστα να πάνε. Εντάξει, για το μάτι, κτλ. πιο θερκτικό και πιο όμορφο είναι το να παρακολουθεί το ποδόσφαιρο όπω παίζονταν παλιότερα, παρά το σημερινό έτσι. Δεν το συζητάμε. Αλλά τι να κάνουμε, όλα αλλάζουν. Εδώ αλλάξαν άλλα κι άλλα. Δεν τα βλέπουμε καθημερινώς ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Άσα, μην τα πούμε αυτά. Ας πάω κατευθείαν στο Να άλλο ποδοσφαιριστή, τον ε... DB Keita, ο οποίος DB Keita παίζει κυρίως έξω αριστερά, έτσι, δεν παίζει κάπου αλλού σε κάποια άλλη θέση, βέβαια κατά έχει παίξει και έξω δεξιά, στη, μικρού, μικρούς εκεί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σαν σωματοδομή, όπως τον είδα εγώ, σε αρκετούς αγώνες που έχει παίξει, εκεί με τους μικρούς, για μένα κάνει καλύτερα για επιθετικός, κεντρικός επιθετικός. Έχει κορμί σε τρεφορίσιο που λένε. Δηλαδή για εξτρέμ είναι αρκετά έτσι, ψηλός και τα λοιπά. Έχει κορμί, έχει σώμα, δεν είναι φαντιγκά, που φαντιγκά είναι ακόμα φτερό. Ενώ είναι ωραίος ποδοσφαιριστής γενικά, για οχτάρι. Μια χαρά είναι, απλά θέλει δουλειά να δουλέψει λίγο, να φτιάξει το μυϊκό του εκεί, να... Να κάνει σώμα γιατί είναι φτερό, όπω το λένε. Μια έτσι του κάνει, πάει. Να φυσήξει, τελείωσε. Έχει πέσει κάτω. Ο Κεϊτά πάντω έχει δύναμη, έχει καταγωγή από το Μάλι τη Αφρική, το εξωτικό Μάλι, το φτωχό Μάλι. Ε, όχι, έχει όμω την Ισπανική υπηκότητα, που είναι μεγάλο προσόν και, και πάρα πολύ σημαντικό έτσι, για να ποδοσφαιριστεί, για την καριέρα του να μπορεί να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχοντας ευρωπαϊκό διαβατήριο. Πάλι το μάτι το γερακίσω, καρεμπέ, μοντέστο, μοντέστο, καρεμπέ, έκανε τη δουλειά του. Έτσι και τον φέρανε. Τα κονέ του καρεμπέ ήταν που βοηθήσανε για τον Κεϊτά ειδικά, από ό,τι έμαθα. Γιατί ο ίδιος προσωπικά το χειρίστηκε το θέμα και κανόνισε για όσο το δυνατόν μικρότερο ποσοστό μεταπόλυσης που είναι κάπου στο 20%. Δεν είμαι και ακριβώς σίγουρος. Δεν μου το είπαν ακριβώς. Αλλά η Ρεάλ το κάνει πάντα αυτό. Δηλαδή ποιο, άμα έχει έναν νεαρό ποδοσφαιριστή στην κατοχή τη και αποφασίσει να τον, τον, πουλήσει, θα βάλει και ποσοστό μεταπόληση. Δηλαδή, άμα τον πουλήσει εσύ μετά που τον πήρε, θα μου δώσει και με ένα μερτικό. Έτσι κάνει δουλειά σε αυτή. Και ξαναλέω, χάρη στη μαγιά και στην προσωπικότητα του Κριστιαν Καρεμπέ αποκτήθηκε ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο οποίος προορίζεται για τη β' ομάδα, όπως και ο Αγγιμπού Καμαρά, όπως και ο Φαντιγκά. Βλέπουμε, άμα δουλέψουν καλά, άμα εντυπωσιάσουν τον Πέντρο, τον Μαρτίνς, να του ανεβάσει, εννοείται. Τώρα, όσοι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πρόβλημα με το χρώμα του δέρματός τους, εντάξει, ξίδι, τι θα κάνουμε τώρα. Εμεί δεν κοιτάμε την καταγωγή του κάθε ανθρώπου και βλακίε τέτοιε. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Δεν χρειάζεται να είναι και καλά να παίζει ο Αντρούτσο ή ο κούτρης ή ο... και να μην αξίζουν. Έτσι. Εμεί κοιτάμε όποιο αξίζει να παίζει. Για το καλό τη ομάδα που αγαπάμε και υποστηρίζουμε. Όποια και να είναι αυτή. Τελειώματα να φτιάξει λίγο ο Κεϊτά λοιπόν. Και πιστεύω πως μπορεί από το 22-23 σεζόν, την επόμενη σεζόν δηλαδή, να αρχίσει να δείχνει πράγματα και στην αλφα ομάδα του Ολυμπιακού. <laughs> Πάντως εγώ τον είδα ψύχρεμο. Δηλαδή όπου έχει σκοράρει είναι ψύχρεμο. Το πλασεδάκι του, το ξερογωτή του, μια χαρά. Αλλά φυσικά άλλο επίπεδο αυτό, έτσι, στα τσικό εκεί πέρα που έπαιζε, και άλλο επίπεδο το ελληνικό πρωτάθλημα και το Champions League, Europa League, όλα αυτά που θα παίζει εφόσον με το καλό πετύχει και παίξει με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε, άμα δουλέψει το παιδί, θα το κρίνουμε με τα λίγα που είδα εκεί πέρα τώρα και τα σχολιάζω και τα λοιπά, με βάση αυτά ας πούμε. Αυτά για τώρα, οτιδήποτε άλλο προκύπτει, εδώ θα είμαστε, να τα σχολιάζουμε και να είμαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ όλες και όλους, χαιρετώ.